komm zur Rampe. Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, τι κάνετε? Σήμερα ένα νέο επεισοδιάκι μαζί με περιοδικά παρεούλα. Τα περιοδικά γενικά, να ξέρετε, θα έρθουν πάρα πολλά επεισόδια στο μέλλον. Έχω στο νου μου αρκετά πραγματάκια να κάνω με περιοδικά, γιατί πιστεύω ότι στα περιοδικά, επειδή έχω κάνει ήδη άλλα 4-5-6 επεισόδια που έχω κάνει, υπάρχει μεγάλο ζουμί, υπάρχουν μεγάλες αναμνήσεις, υπάρχει μεγάλη νοσταλγία και ο κόσμος τα γουστάρει αυτά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα κιόλας όταν παρουσιάζω πράγματα μετά που στις ρετρό κοινότητες γίνεται hype και αρχίζουν κι άλλοι κάνουν τα ίδια και ψάχνουν περιοδικά κτλ. Δίνω ένα trend και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ένα αστείο έτσι session να δω περιοδικά με αγγελίες ή με γράμματα, να τα διαβάσω, να τα διαβάσουμε παρέα, να τα σχολιάσουμε και να τα καυτηριάσω ταυτόχρονα μετά από σχεδόν 25, 27, 24 χρόνια, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Τα έχω πιάσει τελείως την τύχη. Δεν έχω κάνει κάποια προετοιμασία. Έχω πάρει κάποια τεύχη. Αυτό θα είναι το πρώτο μέρος και αν σας αρέσει το επεισόδιο θα ακολουθήσουν και δεύτερα μέρη και στη τελική, ας πούμε, και γιατί να μην δεν ακολουθήσουν κι άλλα, να το πω έτσι. Αφού γουστάρετε περιοδικά, θα κάνουμε όσα γουστάρουμε. Πάμε παρέα. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχω? Έχω ένα αλμανάκο που είναι του 1993. Και φύγαμε λίγο γρήγορα να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ πίσω. Λοιπόν, το αλμανάκο έχει και αυτό γράμματα. Έτσι, πολλές φορές υπάρχουν πολύ αστεία πραγματάκια σε αυτά που έχω διαβάσει. Το συγκεκριμένο τώρα δεν νομίζω ότι έχει κάτι συγκεκριμένο με video games related. Για να δω. Όχι, δεν έχει, αλλά έχει όμως κάτι άλλο που είναι πολύ αστείο στο τέλος και το έχουν τα περισσότερα αλμανάκο. Και τι άλλο, παιδιά, είναι αυτό? Οι αγγελίες. Οι αγγελίες εποχής που στέλναμε σαν αναγνώστες για να δούμε κάποια πράγματα, ας πούμε, που θα μας ενδιαφέρει για να τα πουλήσουμε. Λοιπόν, πάμε εν τροχάδι να δούμε τώρα αγγελίες έτσι λίγο αστείες. Πολλούνται τέτοια αλμανάκο. NES με το παιχνίδι Super Mario. Δραχμές 26.500. Εντάξει, καλή τιμή. Τα παιχνίδια Slime World Batman Returns για Atari Lynx. Δραχμές 12.500. Okay, έτσι και έτσι. Όπα, εδώ έχουμε λίγο ζουμί. Τα παιχνίδια Fortress of Fear, Probotector, Box, Yoshi, Solar Strike, Spider-Man, Chess Master, Mickey's Dangerous Chase και Tetris για Game Boy. 5.000 το ένα. Απ' την Go, το αγαπημένο μου σύντης Go. Πολύ καλή τιμή, φίλε μου. Να πάρω τηλέφωνο γιατί με ψήνει το Dangerous Chase. Ή λες να το έχεις πουλήσει μέχρι τότε? Amstrad CPC 6128 από την Go, με πολλά παιχνίδια 29.500. Εντάξει, το θέλω. Πάω να το πάρω τώρα αν υπάρχει. Εντάξει, γιατί τώρα στο eBay έχει 300 με κουτί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα εξής παιχνίδια: Master System, Shinobi Sonic Super Tennis Transport Tom & Jerry, 7.000 έως 10.000 δραχμές. Το 93. Εντάξει. Κάτι γινότανε. Κι άλλος Amstrad, πωλείται. Πράσινος Manual, 50 παιχνίδια και προγράμματα 40.000 δραχμές. Μια σκέτη αγγελία. Αντίγραφα παιχνιδιών για PC. Αυτό. Ούτε τιμή, ούτε τίποτα, ούτε πια παιχνίδια. Απλά μόνο αντίγραφα για PC. Δεν πειράζει. Παλαιό Φάληρο. Άλλη πολύ accurate αγγελία. NES με 9 κασέτες. Μου θυμίζει κάτι τύπου στο Marketplace, στο Insomnia κτλ. Που βάζουν μια αγγελία, τιμή βάζουν ένα και η τιμή είναι έκπληξη. Πρέπει να στείλεις PM και όσα του λείπουν θα σου πει. Καταλάβατε. Ήταν η ίδια φάση εδώ ο φίλος. NES με 9 κασέτες, τιμή έκπληξη, παιδιά. Λοιπόν. Χαλάνδρι Amstrad, πάλι και εδώ βλέπω άλλο, 6128 με 50 παιχνίδια, 85.000 δραχμές. Λίγο τσιμπημένος εδώ ο φίλος. Atari Lynx με άλλα παιχνιδάκια. Κασέτα με 16 παιχνίδια Game Boy, 22.000 δραχμές. Πάμε λίγο τα ρηπρό εδώ, να γουστάρουμε. Παρασκευή, Αγία Παρασκευή, Game Boy με Tetris και Super Mario Land, δραχμές 28.000. Κασέτες για Mega Drive, 9.000 η μία. Μάλιστα, Game Boy με τις κασέτες Tetris, Super Mario Land 2 και Probotector 35.000. Καλό αυτό. Όπα, Καλυθέα, Video Game System με μια δισκέτα. 12.000 δραχμές. Τι δισκέτα? Τι Video Game System?
Atari 2600 με 160 παιχνίδια. Στη μνήμη, υποθέτω. Για να δούμε εδώ κανένα άλλο. Τα παιχνίδια Super Mario 3, Castlevania, Fasanadu για NES, 7000-10000. Πολύ decent αγγελία στη Θεσσαλονίκη. Game Boy με 3 παιχνίδια, πάλι Tetris, Fold of Sophia, Castlevania, 36000. Καλό μου ακούγεται. Πειραιάς. Light Boy 5000. Το Light Boy έγινε και αυτό λίγο hype στο επεισόδιο που έκανα με τον Dennis. Ψάξατε κάποιοι Light Boy δες ομάδες. Νομίζω ότι μπορεί να στείλετε, άμα θέλετε, και λίγο στο παιδί εδώ στο Πειραιά να το τσιμπήσετε. Mega Drive με πολλά παιχνίδια, 65.000. Πες ρε φίλε, εγώ γουστάρω Mega Drive, να πάρω και ένα άλλο ένα. Έχω 8, να πάρω 9. Τα κάνω 10 τα Mega Drive. Πες ποια είναι τα παιχνίδια. Μπορεί να είναι κάποιο. Να είναι κανένα Castlevania, να είναι κανένα Probotector, να είναι κανένα Mega Man, να είναι τα καλά, τα ακριβά, τα σπάρια, να είναι κανένα Punisher. Πες τι παιχνίδια είναι, πάμε να το τσιμπήσουμε. Καβάλα, Master System, 20.000. Το παιχνίδι Tiny Toon για Game Boy. Game Gear με 4 παιχνίδια θα έχουν 50.000. Γράψτε ρε παιδιά, ποια παιχνίδια είναι, να μας εντριγκάρετε λίγο, να γουστάρουμε. Μπορεί να... Έτσι. Δεν ξέρετε από marketing, πρέπει να σας κάνω μαθήματα marketing και πώληση. Λοιπόν, Naxos, Game Gear με 4 παιχνίδια. Το είπαμε αυτό. Game Boy με 4 παιχνίδια. Τι γίνεται, έπαιζαν λεφτά εκεί στην Naxos, Και Master System ένα παιχνίδι, 20.000. Εντάξει, προφανώς ο φίλος τα 93. Ήθελε να τα σκοτώσει όλα αυτά και να χτυπήσει κανένα Jaguar που θα ερχόταν, κανένα 3D και τα λοιπά. Master System με 2 ενσωματωμένα παιχνίδια και περιφερειακά. Προφανώς εννοούμε το Super Hang-On είναι ένα, το Maze είναι ένα άλλο περίεργο στο πιο παλιό το ένα. Μας έχεις καλώσει τώρα ο φίλος, δεν πειράζει. Πάμε και στη Σάμο, τα παιχνίδια Transbot, Enduro Racer, Golden Axe, Super Tennis, Master System, δραχμές, 11.000. Τι τώρα, το ένα ή όλα μαζί. Αν είναι όλα μαζί, μετράει. Εντάξει, ήταν καλή τιμούλα. Συνεχίζουμε. Εδώ γίνεται χαμούλης τώρα. TV Game εδώ, κάτσε να δούμε κανένα καλό. Game Boy με 9 παιχνίδια και Master System με 3 παιχνίδια. Δραχμές, 149.000 συνολικά. Γίνεται δουλίτσα εδώ. Προφανώς κάτι άλλο θέλουμε να πάρουμε. Κάτι καλό θέλει να πάρει ο φίλος. Πάμε στην Παλίνη. Master System με τα παιχνίδια Afterburner, World Soccer, Transport, Kung Fu. Τιμή? Δεν έχει τιμή. Είναι ένιγμα. Master System με 7 παιχνίδια στο ψυχικό. Στο νέο ψυχικό συνεχίζεται λίγο το παράλογο, ότι δεν λέμε τι ήταν και τι τιμές. Παιδιά, εννοείται ότι τώρα όλο αυτό που κάνουμε έτσι είναι χιουμοριστικό καθαρά. Έτσι δεν έχει σκοπό να θίξει αν τυχόν κάποιος το βλέπει από εκείνη την εποχή. Είναι καθαρά αστείο το πώς γράφαμε, γιατί και εγώ έχω γράψει για την παιδική αθωότητα που πάνω στην πόρωσή μας να γράψουμε κάτι μπορεί να ξεχνάγαμε κάτι πιο βασικό, κάτι άλλο. Και αυτό, ας πούμε, μπορεί να ήταν οι τιμές ή τι παιχνίδια ήταν. Παλαιό Φάλιρο, τα παιχνίδια Solar Striker, R-Type, Button Rats, Spider-Man για Game Boy και αυτό χωρίς τιμή. Δίνουμε πόνο εδώ. Να βρούμε κανένα θησαυρό. Κάτι καλό θα παίξει. Master System για 4 παιχνίδια. Pile No Name, η φάση. Ανταλλαγές. Καθίστε εδώ γιατί και στις ανταλλαγές παλιά παίζαν ωραία σκηνικά. Τα παιχνίδια Tetris ή Metroid με το Street Fighter 2. Για ποια πλατφόρμα? Game Boy, Super Nintendo. Λούρος, πού είναι ο Λούρος ρε παιδιά? Τεύχη κόμιξ με αλμανάκο. Το παιχνίδι Castlevania με κάποιο από τα εξής παιχνίδια ανταλλάσσετε: Tiny Toon, Terminator 2, Batman, Mega Man, Street Fighter 2, Metroid 2. Εντάξει, καλά παιχνίδια όλα. Game Boy με... Ανταλλάσσετε τώρα, πάρτε ανταλλαγή τώρα καλή. Game Boy με 24 παιχνίδια, με Amiga 500, χωρίς παιχνίδια, αλλά έχει χειριστήριο. Θα το ανταλλάζατε εσείς? 24 παιχνίδια Game Boy με 10.000 σχεδόν το ένα. Μιλάμε τώρα το 93 ότι έχει πέσει πολύ χρήμα εκεί, έτσι. Θα μου πεις και η Amiga πόσο θα έχει, αλλά το 93 θα έχει πέσει η Amiga. Το παιχνίδι Double Dragon με το Asterix, το Simpsons για Master System. Light Boy ανταλλάσσεται με το Street Fighter 1 ή 2. Ζητείτε Atari 2600 και 5 κασέτες με NES ή Spectrum 2X. Μάλλον ήθελα να το βάλεις κατηγορία ανταλλάσσεις το φίλος. Το μπέρδεψε, το βάλεις, το ζητείτε. Το παιχνίδι Street Fighter 2 για Game Boy 6.000 ζητείτε. Τεύχη για Σαΐνια. Τεύχη Σαΐνια στο αλμανάκο, ρε Θεόφοβε. Ρε, γράψετε να ζητάς τεύχη Σαΐνια στο αλμανάκο. Στο μεγαλύτερο εχθρό, είσαι με τα καλά σου. Λοιπόν,
Αλληλογραφία. Όχι, δεν θέλω να κάνω αλληλογραφία με κάποιο παιδί. 6-7 χρονών, τι λέει, μα δέσουν όμω πάνω μέσα. Λοιπόν, εδώ διάφορα. Κλαμπ που ασχολείται με NES στον Πειραιά. Είναι κάποιο φίλο που ψάχνει ένα κλαμπ να ασχολείται με το NES. Το Nintendo Club ή το Club Nintendo το είχε ακουστά ο φίλο. Μάλλον όχι, δεν είχε στείλει μέσα το leaflet. Η πόλη φάντασμα από εδώ πίσω. Αυτό ήταν ένα περιοδικάκι, αλμανάκο. Εδώ τώρα έχω πάρει άλλο ένα τυχαίο, ένα μέγα αλμανάκο, το οποίο προχωράμε λίγο, πάμε 3 χρόνια μετά, πάμε Αύγουστο 96, οπότε έχουν αλλάξει σίγουρα και οι αγγελίες και τα γράμματα. Για να δούμε, εδώ τώρα παίζει κανένα αστείο γράμμα με video games, για να δούμε. Ναι, λοιπόν, το είχα ξεχάσει παιδιά αυτό. Πώς τώρα το βρήκα τελείως random. Είχα στείλει κάποτε στο αλμανάκο. Το αλμανάκο μπορούσατε να στείλετε γράμματα και να... ή να είστε τυχεροί και να σας τα απαντήσουν, ή να μην σας τα απαντήσουν ποτέ, ή να σας απαντήσουν μετά από αρκετούς μήνες, ή να σας τα βάλουν στην κατηγορία με τη στήλη απαντήσεις σε ρυθμό πολυβόλου. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, εδώ είμαι και είχα γράψει κάτι για το Τεύχος 13. Ελπίζουμε να μην είσαι προληπτικός. Θυμάμαι το γράμμα που είχα στείλει. Θυμάμαι το είχα στείλει εκείνη την περίοδο συμπλήν, το 96. Πραγματικά δεν θυμάμαι όμως τι είχα ρωτήσει αυτό το γράμμα. Οπότε επική τρολιά εδώ, μου απαντήσανε μετά, αλλά ούτε θυμάμαι γιατί πράγμα μου απαντήσανε. Αυτό είναι το style και σας έχω και άλλη έκπληξη μετά, που θα δείτε και γράμμα μου σε λίγο. Περιμένετε, μην φύγετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε αγγελίες μετά από 3 χρόνια, λίγο πιο advanced, να δούμε τι γίνεται. Έχει πέσει τιμή στο marketplace, τι παίζει εδώ. Λοιπόν, Κέρκυρα, Game Boy με 2 παιχνίδια, 15.000. Πριν τη ζητάγανε 35, λογικό. Λοιπόν, παιχνίδια για Mega Drive με οδηγίες και τα κουτιά του σε πολύ καλή κατάσταση, από 8 έως 10.000. Ακόμα βλέπουμε ότι συνεχίζουν να μην γράφουν τι παιχνίδια είναι. Τι μπορεί κάποιο ενδιαφερόμενο να ψάχνει, να γουστάρει. Αυτό μας περνάει στα πλάγια, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, τα παιχνίδια Batman Returns και Robocop vs. Terminator για Mega Drive. 8.000 το ένα. Ένα Robocop για Terminator για Mega Drive τώρα παίζει 50-60 ευρώ γενικά. Οπότε καλό deal, όποιος θέλει να προλάβει να στείλει. Game Gear με τα παιχνίδια, μπλα μπλα μπλα, δεν έχουμε κάτι καλό. Όπα. Λοιπόν, παιχνίδια για NES όπως Days of Thunder, Super Mario 3, Turtles 2, Hyper Soccer, Little Nemo, World Cup και πολλά άλλα. Τιμή έκπληξη. Master System και NES παιχνίδια για Master System, NES, Game Boy και SNES 3 έως 6.000. Εκεί τι γίνονταν τώρα. Έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: γεια σου φίλε, το αλμανάκο είμαι. Είδα την αγγελέα σου. Για πες μου φίλε, φίλος, τι παιχνίδια παίζουν. Ναι, τι έχεις τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ τώρα τις παιδικές φωνές να παίρνουν τηλέφωνο, το σηκώνει ο άλλος και να παίζουν τέτοιες στιχομηθείες. Τώρα τι πουλάς και πόσο και γιατί και είσαι ακριβώς και το ένα και το άλλο. Για να δούμε τώρα εδώ τίποτα άλλο. Λιτόχωρο. NES με τα παιχνίδια Super Mario 3 και Arch Rivals 30.000. Mega Drive με το παιχνίδι Mortal Kombat 34.000. Πάμε σε επόμενη γενιά με μόνο 4.000 διαφορά. Δυνατός. Τα παιχνίδια Jurassic Park, Transport, Bubble Bobble, Alien Syndrome, 6.000 το ένα. Βλέπω δεν πέφτουν οι τιμές στο Master System, κρατάει τιμή. Εδώ, κανένα άλλο έτσι λίγο αστείο. Master System 2 με 2 παιχνίδια και 2 joystick. Όχι controller pads, joystick. Joystick, παιδιά, είχε μείνει μέχρι τα Atari γενικά αυτός ο όρος. Βέβαια το λέγανε κάποιοι, συνήθως μανάδες μπορεί να το λέγανε. Το joystick, αλλά γενικά εγώ δεν θυμάμαι να λέω joystick μετά από Atari εποχές. Κονσόλα NES 20.000, παιχνιδάκια βλέπω μέσα Zelda, Mario Bros. Lion King 10.000, το παιχνίδι Eternal Champions για Mega Drive, δραχμές 13.000. Κάτσε ρε φίλε, α είναι και από τη Σιάτιστα, από εκεί που είναι και ο Ήπο, την Κοζάνη, γεια σου Ήπο. 13.000 και καινούργιο ρε φίλε, 13.000 το πουλάς δαχειρισμένο, business και εσύ, σαν τον Ήπο να πούμε. Λοιπόν, όχι, αυτό το λέει ο Μάτκλιπ. Πάμε παρακάτω. Game Boy με 2 παιχνίδια. Νέα Ιωνία. 13.000. Δεν λέει πιο. Έως πάνω. Νέα Ερυθρέα, παιχνίδια για PC. Το παιχνίδι Donkey Kong Country για SNES, δραχμές 16.000. Μπορεί να έχει κάπου 20, αν θυμάμαι καλά, καινούριο. Πες, είναι και 2 χρονών παιχνίδι. Το δίνει λίγο ακριβά, φιλέ. Τη Χαλκίδα κιόλας. Ποιος πάει Χαλκίδα. Εδώ σου λένε ένα να το πάρεις.
Αντί να έρθει να το πάει από το σπίτι μου, σου λέει φέρτο μου και ο πολιτής, ο αγοραστής σου λέει φέρτο και στη δικιά μου, στο δικό μου σπίτι. Δεν έχω δει κάτι τέτοια σκηνικά. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι με αγγελίες εγώ στην Ελλάδα εδώ. Λοιπόν, το παιχνίδι Donkey Kong κάτω για SNES, το είπαμε. NES με 7 παιχνίδια, 60 χιλιάρικα. Ωπα ρε φίλε, 56. 60 χιλιάρικα. 30 είχε το Super Nintendo. Θεσσαλονίκη, το αεροπλάνο και το αυτοκίνητο του Batman Forever. Δραχμές 9.000 και 10.000 αντίστοιχα. Amiga Plus, 500 με 60 παιχνίδια, joystick, mouse και δυο δισκετοθήκες. Στο Εγάλαιο, δραχμές 70.000. Λοιπόν, παιχνίδια για Mega Drive, 8.000, αφήσεις ηθοποιών, Not Interested. Amiga 500, πάλι εδώ με δύο μοχλούς, ποντίκι, καλώδες σύνδεση, τηλεόραση, 23 παιχνίδια, 10 προγράμματα δώρο, 20 δισκέτες, δραχμές 30.000. Καλή τιμή, φίλε. Ψάχνω εγώ μια Amiga 500. 30.000, 100 ευρώ. Εντάξει, καλά είναι εκεί. Μέχρι εκεί δεν είμαι φίλος. Τα παιχνίδια Asterix, εδώ το βλέπω κάτι πιο να κάνει μπαμ. Επιτραπέζια παιχνίδια Lotomania, Robocop, Vendetta, Atlantida, Μονοκράτορας, Hero Quest, στρατιωτάκια, περιοδικά και αυτοκόλλητα με SNES. Αυτό τα θέλει. Αλλά τα ανταλλάζει ο φίλος. Τα ανταλλάζει. Έχουμε πάει σε ανταλλαγές τώρα. Καμιά άλλη ανταλλαγή εδώ που να είναι λίγο καλή. Να γελάσουμε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Θα ανταλλαγεί το παιχνίδι Cardcaptor Quest με οποιοδήποτε άλλο για Game Boy. Τι άλλο είναι εδώ. Εδώ. Το παιχνίδι Flying Edge Simpsons. US Squad UN Sovadron. Είναι το UN Squadron βασικά αυτό. Το παιχνίδι είναι το FIFA 94. Fatal Fury, Street Fighter 2, Road Rush ή Asterix για Mega Drive. Ζητείτε συμπλήρωση εδώ. Μάλιστα. Αυτά από εδώ. Πάμε τώρα λίγο να... Πάμε λίγο σε πιο κόμπλε πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο Game Pro Tefcos 2 Myers 95 και θα πάμε στα γράμματα να δούμε έτσι λίγο κάτι για αρχή τι γίνεται. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το υπέροχο αυτό περιοδικό. Πιστεύω η ιδέα δημιουργίας ενός τέτοιου περιοδικού ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, πριν θα σας πω μερικά tips, θέλω να μου λύσετε μια απορία. Αφού μηχανήματα όπως το 3DO, PSX, Sega Saturn, Neo Geo CD, λειτουργούν με CD, γιατί δεν είναι συμβατά με τα παιχνίδια αυτά, με το ένα σύστημα, με κάποιο άλλο? Rage Quit, γιατί, αφού είναι CD, γιατί δεν παίρνει το ένα CD στο άλλο? Ο Γιάννης Σάκας, γιατί ρε τύποι, γιατί φτιάχνετε CD που δεν δουλεύει από το 3DO στο Saturn, ναι, και στο Neo Geo CD? Σας κάνω dispute, θα σας αφήσω αρνητική κριτική. Φίλε Γιάννη, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, λέει. Δεν είναι θέμα CD, αλλά επεξεργαστή και ειδικών chips του κάθε μηχανήματος και ο τομέας του hardware με τα μηχανήματα θα είναι τελώς διαφορετικά, ώστε να μπορεί να παίξει το ένα CD από τη μια πλατφόρμα στο άλλο. Αγαπητό GamePro, είμαι ένας κάτοχος Mega Drive. Θα ήθελα πρώτα να σε συγχαρώ για τόσο πλούσια έλυση και την όλη εικόνα του περιοδικού. Πιστεύω πως αποτελεί πρωτότυπο για όλα τα περιοδικά του χώρου. Ας μπούμε όμως στο ψητό και στις απορίες μου. Μπορώ να συνδέσω την κονσόλα με τον οθόνη του κομπιούτερ μου? Αν ναι, πώς? Αξίζει να αγοράσω το MB-Live 95? Ποια είναι πλέον η καλύτερη κονσόλα της αγοράς? Σίγουρα το Mega Drive. Εννοείται, φίλε. Κώστα, Φρυγανιώτης ο μεγάλος Mega Drive fan. Τότε μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν τα console wars πάρα πολύ έντονα, Super Nintendo αντίον Mega Drive, και αυτό φαινόταν και στα γράμματα, στα περιοδικά. Αν δεν το δημοσιεύσετε, απειλεί κιόλας. Καλά κάνει ο Κώστας. Μεγάλε Κώστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το απαντάει εδώ ότι εντάξει, αξίζει να το πάρεις και τα λοιπά, το NBA Live, και στο 3 του έχει βάλει θαυμαστικά. Ότι καλά δεν συμφωνεί το Game Pro, το Mega Drive. Nintendo fans εδώ, το Game Pro. Λοιπόν, για να δούμε κανένα άλλο. Ωραίο. Α, εντάξει, πάμε για αυτό ένα αστείο. Λοιπόν, είμαι ένας καινούριος αναγνώστης και βρίσκω πραγματικά πιθανό το περιοδικό σας. Από τη σύντομη επαφή μου στο άνθρωπο περιοδικό έχω μάθει πολλά γύρω από τον κόσμο των πενθομηχανών. Πότε πρόλαβες, αφού είναι το δεύτερο τεύχος. Αλλά από όλα αυτά μου έχουν δημιουργηθεί ορισμένες απορίες. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το καλύτερο, Mega Drive 2 ή Super Nintendo? Αν το Mega Drive έχει μέλλον σε ποιότητα και πωλήσεις, κυκλοφορούν adventure games για το Mega Drive 2 και ανέω ονόμασέ μου τα καλύτερα από αυτά. Φιλικά, ο Δημήτρης Τσιμαχίδης από τη Θεσσαλονίκη.
Φίλε Δημήτρη, το Super NES έχει περισσότερα χρώματα, καλύτερο ήχο, δεν συμφωνώ εκεί. Και την δυνατότητα να δημιουργεί τρισδιάστατους κόσμους με μεγαλύτερη ευκολία χρησιμοποιώντας τα ειδικά chips του, το επανομαζόμενο Mode 7. Όμως, υπάρχει και ένα όμως πάντα, το Mega Drive έχει πολύ πολύ γρηγορότερο επεξεργαστή. Φυσικά, το απαντάει στο έχει μέλλον το Mega Drive σε ποιότητα. Φυσικά και με την τιμή στην οποία δίνεται δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πουλάει τα επόμενα 3 χρόνια, μέχρι το 99 δηλαδή. Όχι. Το εύχος αυτό είναι... το 95, 98, εντάξει. NBA Live 98, τελευταίο παιχνίδι. Καλά μας τα πάνε στο Game Pro. Εξάλλου λέει τα 16 εκατομμύρια Mega Drive πουλήθηκαν μόνο στις ΗΠΑ εγγυώνται ότι θα κυκλοφορούν παιχνίδια για πολλά ακόμα χρόνια. Τα adventures στο Mega Drive γενικότερα στις κονσόλες είναι στο στυλ του role playing game και δεν είναι πάρα πολλά. Τα καλύτερα είναι το Shining Force 1, 2, ειδικά το δεύτερο μέρος, ξέχασε το Fantasy Star, τέλος πάντων. Καλά μας τα είπε. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Αγαπητό Game Pro, το Mega Drive έχει καθόλου μέλλον? Ρε, λύσαμε το Mega Drive για να έχει μέλλον. Λυσάξατε, ρε φίλε, να δούμε. Ρωτάει γιατί σκοπεύω να αγοράσω ένα το καλοκαίρι περίπου. Πότε σε βολεύει ακριβώς? Το καλοκαίρι 35. Λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχει ένα ειδικό περιφερειακό μηχάνημα το οποίο το συνδέσει με το Mega Drive σου επιτρέπει να παίξει τα παιχνίδια του Master System 2. Ρωτάω γιατί έχω ένα Master System 2. Υπάρχει ένα αυτό μηχάνημα? Αν ναι, πόσο κάνει περίπου? Το 32X έχει δικά του ξεχωριστά παιχνίδια ή παίζει οποιοδήποτε παιχνίδι στο Mega Drive? Επίσης, μια εντελώς άσχετη ερώτηση. Γιατί κάνει τόσο ακριβά? Γιατί θέλει? Λοιπόν, πες μου κατά τη γνώμη σου κανένα δύο καλά παιχνίδια Mega Drive. Τι γνώμη έχεις για το Indiana Jones and the Last Crusade? Και τέλος, μια απλή ή αλλιώς βλακώδης ερώτηση. Πείτε μου σας παρακαλώ, επειδή με έχει φάει περιέργεια, η σειρά Alien Breed, ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια, υπάρχει στο Mega Drive? Ο Βασίλης ο Βιδάλης είχε αρκετές απορίες σχετικά με το μαύρο μηχάνημα της Sega. Και πάμε λίγο σε απαντήσεις τώρα του Game Pro. Ναι, είπαμε 100 φορές ότι τα 16 μηχανήματα έχουν μέλλον. Εδώ βγαίνουν ακόμη παιχνίδια για το Master System. Ισχύει. Λοιπόν, καταφωνεί, λέει ότι υπάρχει το Master System 2 Converter και θα έχει κοντά 10.000. Το 32X έχει δικά τα αποκλειστικά παιχνίδια το Bandai, αλλά όπως ξέρεις δεν παίζει χωρίς το κλασικό μανιτάρι από πάνω. Χωρίς Mega Drive. Για την ακρίβεια είναι ένα εξάρτημα που το βάζει πάνω στο Mega Drive. Με αυτό το συνδυασμό παίζει και τα παιχνίδια του Mega Drive. Λοιπόν, εδώ τώρα του λέει κάποια άλλα παιχνιδάκια και του απαντάει ότι δεν υπάρχει και αγαπημένη του σειρά και με αποτέλεσμα τον ξενέρωσε. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλες ερωτήσεις. Το Super Nintendo είναι μια καλή αγορά στο χώρο των video games? Καλύτερο είναι το Donkey Kong Country ή το Sonic 3? Την αλήθεια. Μένουμε τώρα σε αυτές τις ερωτήσεις, μην τα διαβάσουμε όλα. Το Virtual Boy της Nintendo είναι πολύ καλό. Είναι καλό ή πολύ καλό? Νομίζω ότι θα γράφει πολύ κακό, γιατί αυτή ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, ο Άγγελος Μίτζος τα λέει αυτά. Και πάμε να δούμε. Για το Super Nintendo τώρα. Είναι μια πολύ καλή αγορά. Φυσικά, εκτός αν 16-bit κατασκευή του έχει και custom chips, το κάνουν ακόμη πιο ισχυρό. Στην τιμή που κυκλοφορεί, μάλιστα, είναι ιδανική αγορά. Το 3 δεν μας απασχολεί. Πάμε στο 4. Σε αυτό το επίπεδο ποιότητας δεν μπορώ να σας απαντήσω χωρίς να μπει ο προσωπικός παράγοντας. Αν είναι καλύτερο το Donkey Kong από το Sonic 3. Το Sonic 3 αρέσει πιο πολύ στον αρχισυντάκτη μας. Οπότε, ό,τι πιο αρχισυντάξει, παιδιά, στο περιοδικό. Καλύτερα το Sonic 3, χάσατε. Λοιπόν, για το Virtual Boy απαντάνε ότι μέχρι να το δούμε από κοντά είναι απλά καλό. Που να ξέρατε, δύστυχοι άνθρωποι θετικά με το Virtual Boy, τι περιμέναμε και τι φιάσκο φάγαμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κανένα άλλο γραμματάκι. Λοιπόν, για να δούμε κανένα καλό. Πάμε. Είμαι κάτοχος ενός Super NES. Βλέποντας όμως τις κονσόλες με τις τεράστιες δυνατότητες που τις συνοδεύουν έξω, έχω την εξής απορία. Είναι αντάξιος NES αυτών των μηχανημάτων, Neo Geo, Jaguar κτλ? Και αν ναι, πόσα χρόνια ζωής του δίνεις με τα σημερινά δεδομένα? Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναχωριέσαι. Το μηχάνημά σου έχει ακόμη αρκετά χρόνια ζωής, τουλάχιστον 4-5 κατά τη γνώμη μας. Καινούργια παιχνίδια θα συνεχιστούν να βγαίνουν για αρκετά χρόνια ακόμα, ενώ τίτλοι σαν το Donkey Kong Country υποδεικνύουν τη δυνατότητα του μηχανήματος δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Συνέχισε να απολαμβάνεις το μηχάνημά σου και μην αγχώνεσαι. Ναι, αυτό ήταν που βγάλατε, Nintendo Fanboys. Αυτό το Donkey Kong 3 1-2 βγάλατε. Έγινε και δουλίτσα με τη Rare. Και νικήσατε τελευταία στιγμή το Console Wars πόλεμο, γιατί μέχρι τότε τον πίνατε από τη Sega και το Mega Drive. Και όποιοι διαφωνείτε, δεν με νοιάζει, αυτή είναι η αλήθεια.
το Mega Drive τότε άρχισε να δίνει πόνο και τελευταία στιγμή η Nintendo ανέτρεψε το παιχνίδι γιατί το είχαν, ειδικά στην Αμερική το είχε χάσει κατά κόρον, τους είχε τσακίσει ο Καλίνσκι. Και εδώ στην Ελλάδα πώς είχατε Super Nintendo και πώς είχατε Mega Drive, που ήταν και πιο φθηνό το Mega Drive, έτσι, και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πάρα πολύ. Το Donkey Kong, παιδιά, ήταν ο λόγος που νίκησε η Nintendo στο παραπέντε τα Console Wars, και αυτό σας το λέω και εγώ που έχω διαβάσει και βιβλία για Console Wars, ξένα, άπειρες συζητήσεις τέτοιες σε forums τα τελευταία 15 χρόνια, και γενικά αυτή είναι η αλήθεια, ότι η Nintendo στη 16-bit εποχή νίκησε στο παραπέντε με τον Donkey Kong. Ήταν η βόμβα της, ήταν το τελευταίο της χαρτί. Αν δεν είχε βγει τον Donkey Kong, θα ήταν το Mega Drive ο νικητής της 16-bit εποχής. Πάμε πιο κάτω για να μην φουντώσω. Λοιπόν, απ' την άλλη, λοιπόν, τώρα λέει τα νέα μηχανήματα έχουν πανίσχυρους επεξεργαστές και τέτοια adventure, λοιπόν, παιχνίδια μπορούν να βγάλουν, λέει, πάρα πολλά. Έχει πολλά ψηφοποιημένα γραφικά και ήχο. Για όλα αυτά είναι απαραίτητο το CD. Δυστυχώς, αν και η Nintendo είχε ανακοινώσει ένα καιρό κυκλοφορία ένα CD-ROM drive στο Super NES, κάτι τέτοιο δεν έγινε τώρα. Ενώ το να γίνει στο μέλλον, μάλλον φαντάζει απίθανο. Μάλιστα. Ήταν βασικό αυτό. Εδώ δεν έχουμε άλλα γράμματα. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι θα έχει αγγελία πίσω. Για να δω. Όχι, δεν είχαν μπει ακόμα οι αγγελίες. Θα μπουν σε επόμενο τεύχος. Πάμε λίγο γρήγορα να δούμε εδώ τι γίνεται. Για να δούμε. Τα γράμματα πάντως είχαν πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Εγώ δηλαδή μικρός τα πραγματικά γούσα να τα διαβάζω, γιατί πολλές φορές ήταν ερωτήσεις που ένιωθα και εγώ μέσα μου και τις έβλεπα να απαντιούνται μέσω άλλων φίλων. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Όπα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την περιοδικάρα σου. Μιλάμε για το φοβερότερο περιοδικό που έχω πιάσει στα χέρια μου. Λοιπόν, ας μπούμε στο ψητό. Cut to the chase. Είμαι κάτοχος ενός Mega Drive. Σε λίγο καιρό θα πάρω Super Nintendo. Διότι εγώ δεν πρόκειται να δώσω ένα ποσό των 180.000 δραχμών για να πάρω ένα Saturn. Υπάρχει κάποια δόση αλήθειας. Λοιπόν, εδώ και λίγο καιρό έχω διαπιστώσει ότι δεν βγαίνουν ωραία παιχνίδια για το Mega Drive. Είναι όλα βαρετά. Πώς σε λένε εσένα, περίμενε. Εντάξει, είσαι και εσύ στη λίστα. Πανούς. Λοιπόν, εδώ έχω διαπιστώσει, λοιπόν, ότι δεν βγαίνουν ωραία παιχνίδια. Είναι βαρετά, είπαμε. Ενώ για το SNES υπάρχουν φοβερά παιχνίδια. Killer Instinct, Donkey 1-2. Καραμέλα, αυτό το ίδιο πάντα όλοι λέγατε, ναι. Που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του SNES. Για το Mega Drive τίποτα. Εκτός ένα Virtual Racing, λέει. Μου συνιστάτε να πάρω SNES. Το Mega Drive έχει τη δύναμη να βγάλει γραφικά όπως αυτά του Donkey Kong. Πιστεύω πως το Mortal Kombat 2 του Mega Drive, κάτσε με καστραβώς. Σιγά σιγά μεγαλώνω. Και αυτό του SNES δεν έχουν καμία σχέση με το άλλο. Τι λέτε, το Mortal Kombat 2 στο SNES δεν είναι φοβερό? Δημήτρη Πασαράτη, σε θυμάμαι σένα. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, αγοράζοντας SNES θα απαρνηθείς παιχνίδια όπως τα Sonic, Echo the Dolphin και Vectorman που πάθουν μόνο στο μηχάνημα της Sega. Αδικείς στο μηχάνημά σου. Σωστός. Καλύτερα να προτιμήσεις ένα νέο σύστημα όπως τα 3DO, PlayStation, Saturn που δεν έχουν πια 180 χιλιάρικα αλλά γύρω σε 140. Τρελό της κάνω. Το απαντάει όχι στο ερώτημα αν έχει τη δύναμη να βγάλει γραφικά όπως το Donkey Kong, αλλά μπορεί, λέει, το SNES να βγάλει ταχύτητα του Sonic. Όχι. Στο SNES τα γραφικά είναι ανώτερα του Mega Drive και το Mortal Kombat, μόνο που στο Mega Drive το παιχνίδι είναι πιο playable. Όπα, βλέπω εδώ τώρα Sega fanboy στη σύνταξη, στην τακτική ομάδα του game προς αρχές. Εδώ θέλω να πω, να κάνω μια παρένθεση, παιδιά. Θέλω να πω ότι το Mega Drive, όταν βγήκε το Vectorman, όταν βγήκε το Donkey Kong Country, πολλοί χρήζαν και χλεβάζαν το Mega Drive ότι δεν είχε τη δύναμη να βγάλει κάτι τέτοιο, να βγάλει έναν τίτλο με pre-rendered 3D γραφικά. Η αλήθεια είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η Sega πείσμωσε και παρότι που δεν έκανε η ίδια αυτό το παιχνίδι, το έδωσε σε μια άλλη εταιρεία, σε ένα third party developer, και έφτιαξε ένα παιχνίδι βασισμένο σε 3D pre-rendered γραφικά, το οποίο αυτό το παιχνίδι, παιδιά, είναι το Vectorman. Δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με το Donkey Kong Country, το λέω και εγώ, ούτε είχε το hype, ούτε το marketing ενός Donkey Kong, αλλά το Vectorman, παιδιά, και ειδικότερα το 2 που βγήκε ένα χρόνο μετά και εξελίχθηκε ακόμα λίγο παραπάνω το engine του, είναι η απόδειξη ότι το Mega Drive μπορούσε να σπρώξει για να δουλέψει 3D pre-render γραφικά.
Οπότε λοιπόν, αν δεν έχετε δει το Vector Man, δείτε το έστω στο YouTube. Και όσοι έχετε Mega Drive και είστε συλλέκτες, αγοράστε το. Δεν θα χάσετε. Είναι ένας φθηνός τίτλος που μπορείτε να δείτε την ταχύτητα λάμψης και pre-render 3D γραφικά για το Mega Drive 2. Ότι δεν μπορούσε να τα υστερήσει δηλαδή, όπως και το Super Nintendo. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε ένα επόμενο τεύχος, όχι πολύ μακριά. Πάμε, παιδιά, στο τεύχος 8 του Game Pro. Έχουμε φτάσει ήδη στο μισάωρο. Δεν έχω καταλάβει καν πώς πέρασε η ώρα. Και ήθελα να δείξω πολύ περισσότερα, αλλά παιδιά, ξέρω ότι θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Οπότε κάτσε να δούμε κάτι τώρα έτσι λίγο random εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Είμαι κάτω από ένας Megadrive, θέλω να απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις μου. Υπάρχει κρυφός χαρακτήρας στο Mortal Kombat 1. Δεν το απαντάω αυτό. Πάμε σε 3. Ποιο είναι το καλύτερο του Megadrive ή το SNES? Το software, δηλαδή ποιότητα και ποσότητα των παιχνιδιών τους, λένε ότι και τα δύο είναι ισάξια. Αυτή πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή απάντηση διπλωματική για ένα περιοδικό. Λοιπόν, πάλι εδώ θέλει να μας συγχαρεί ένας φίλος και λέει: γιατί η Sega δεν βγάζει άλλα παιχνίδια με το τσιπάκι, το SVP? Προφανώς αναφέρεσαι στο ειδικό chip που είχαμε δει στο Virtual Racing Deluxe. Μάλλον γιατί ακριβήνει υπερβολικά τα cartridges. Το 32X είναι αυτό που αντικατέστησε την ιδέα του chip στα cartridges. Και όντως έτσι ήταν, παιδιά. Θέλω να μου προτείνεις για Mega CD τι να αγοράσω, ρε παιδί μου, ή να δώσω όλα τα μηχανήματα και να πάρω ένα Saturn. Και του λέει: αν θέλεις να ακούς μόνο μουσικά CD, σου φτάνει το Mega CD. Διαφορετικά, το Saturn είναι ένα μηχάνημα που χρειάζεσαι. Τέλειο Game Pro. Γεια σου, με λένε Χρήστο και έχω ένα SNES. Σκέφτηκα ότι πρέπει να αγοράσω μια κονσόλα νέας γενιάς. Έχω τα λεφτά που χρειάζεται. Τώρα θα σου πω τις ερωτήσεις μου. Σκέφτομαι να αγοράσω ή ένα 3DO, ή το Saturn, ή το PlayStation. Ποιο να αγοράσω? Κάνε μια σύγκριση των τριών. Να περιμένω καλύτερα το Ultra 64 και το M2. Για όσους δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το M2, το M2 ήταν θεωρητικά ο αντικαταστάτης του Panasonic 3DO του FZ1. Το οποίο ουσιαστικά βγήκε σαν πρωτότυπο, βγήκαν κάποια κομμάτια, δεν βγήκε ποτέ στην παραγωγή, έμεινε δηλαδή στα σκαριά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το έχω δει από κοντά και το έχω πιάσει και το έχω παρουσιάσει στη συλλογή του μεγαλύτερου retro συλλέκτη Έλληνα στην Ελλάδα, του Στέλιου του Χαρέση. Το έχουμε δείξει στο επεισόδιο του. Πιάνω ένα Panasonic M2 Prototype System Kit και είναι μεγάλη πόρωση να πιάνεις κάτι πρωτότυπο στα χέρια σου. Θα κατέβει και άλλο τιμή των κονσολών. Ποιο είναι το καλύτερο μηχάνημα? Να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ είμαι στο PlayStation. Αυτό θα έχει ρωτήσει και τα έχει απαντήσει μόνο του σχεδόν ο φίλος. Λοιπόν, ξέρεις τίποτα για PlayStation 2? Πότε θα βγει? Θα είναι 64-bit? Πότε τα ρωτάμε αυτά? Το 95 ακόμα δεν έχει βγει το PlayStation 1, μόλις βγαίνει και ρωτάει ο φίλος αν θα βγει το 2. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στις απαντήσεις, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον. Φίλε Χρήστο, για τη σύγκριση που ζητάς μπορείς και εσύ να δεις το πίνακα μέσα στη σελίδα αλληλογραφίας. Πάντως πρέπει να πω ότι όποιο και να είναι το hardware ενός μηχανήματος, το τελικό πόρισμα είναι η ικανότητά του στο software, δηλαδή τα παιχνίδια. Ακόμα να ζητήσω την κατανόηση για τα άπειρα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία που πιθανότατα δεν γνωρίζετε και δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο να τα αναλύσουμε εδώ. Υπόσχομαι σε επόμενα τεύχη σιγά σιγά να τα εξηγήσουμε. Το M2 μπορεί να προσθεθεί στο 3DO να πάει στη στιγμή, οπότε μπορεί να ξεκινήσει με το 3DO από τώρα. Όσο για το Ultra 64, πόση υπομονή έχει όταν γύρω είναι τόσα καλά μηχανήματα? Το 4 θα κατέβει και άλλο τιμή κονσολών, μάλλον όχι. Στο 5 και 6 του λέει ποιο είναι το καλύτερο μηχάνημα, η απάντηση είναι το PlayStation. Και μην το σκέφτεσαι πολύ. Αφού χαρακτηριστικά είναι το Saturn καλύτερο, ρε Game Pro. Γιατί το λες αυτό? Τέλος πάντων. Οι φήμες λένε ότι η Sony ήδη σχεδιάζει το PlayStation 2. Αν θα είναι επέκταση υπάρχοντος ή ξεχωριστό μηχάνημα, δεν γνωρίζουμε. Ναι, θα είναι 64-bit. Τελικά δεν ήταν 64-bit, ήταν 128-bit. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και κάτι άλλο εδώ. Πιστεύω θα το βρω. Για να δούμε πού είναι αυτό τώρα. Φεύγουμε από εδώ. Είχα δει ένα ωραίο έτσι intro. Τεύχος 9 Ιανουάριος 1996. Έχει μπει με το καλό ο χρόνος. Βλέπουμε το PlayStation 1 στο εξώφυλλο του Game Pro. Και τώρα, κάπου εδώ είναι. Πάμε σε ένα άλλο γραμματάκι. Είμαστε δύο φίλοι
Που σε διαβάζουμε ενελιπώς και έχουμε εξεδραθεί με την πλούσια έλη σου, είμαστε κάτοχοι Mega Drive και SNES αντίστοιχα. Σκεφτόμαστε την αγορά μιας νέας κονσόλας και θέλουμε να σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα ήταν καλή αγορά ανέδρα το Mega Drive για Jaguar? Αν αγοράζω το Jaguar, θα ήταν αναγκαίο να αγοράζω και το Jaguar CD? Αν μπορούσατε να διαλέξετε ανάμεσα σε Saturn και PlayStation, ποιο θα διαλέγατε και γιατί? Πόσες εταιρείες υποστηρίζουν το Jaguar, είναι δυνατές? Ποια κονσόλα θα έχει περισσότερο και ποιοτικότερο software, το Saturn ή το PlayStation? Ο Γιάννης Κουρής και ο Δημήτρης Στρατόπουλος, φιλικότατα όπως έχουμε γράψει. Παιδιά, αυτές οι ερωτήσεις, όπως είπα και πριν, είναι στο μυαλό των περισσότερων από εμάς τότε. Αντί να έχουμε το μυαλό μας στα διαβάσματα, είχαμε στο μυαλό μας ποιος θα έχει ποιοτικότερο software, το Saturn ή το PlayStation. Αυτή ήταν η αλήθεια. Αυτά είναι τα προβλήματά μας τότε, όταν ήμασταν 14, 15, 16, 17. Τέλος πάντων, πάμε στις απαντήσεις. Φίλοι μου, έτσι απλά όπως το θέτεις, ίσως. Αν ήταν καλή αγορά για το Mega Drive και το Jaguar. Το Mega Drive όμως έχει software και το Jaguar έχει το hardware. Η ερώτησή σου μπορεί να πάρει και τη μορφή να προτιμήσω πολλά μέτρια παιχνίδια που μου παρέχει το Mega Drive ή μια χούφτα πολύ καλά του Jaguar. Εσύ αποφασίζεις. Και δυστυχώς η ιστορία έδειξε ότι το Jaguar καλά παιχνίδια είχε μετρημένα 5, κάπου εκεί. Για να λειτουργήσει όχι, το Jaguar CD δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δίνουμε στα προηγούμενα τεύχη ανάμεσα Saturn και PlayStation είναι απάντηση. Και οι εταιρείες που ρωτούσαν οι φίλοι αν υποστηρίζουν το Jaguar, δυστυχώς λέει δεν είναι πολλές. Ίσως τώρα με το CD κάτι με τη Midway πάει να γίνει. Μάλιστα, απαντήσεις χωρίς ερωτήσεις εδώ. Τώρα δεν θα κάτσουμε να τις δούμε. Και θέλω να δείξω ένα ωραίο γράμμα, θα το διαβάσω. Πάμε τώρα, φεύγουμε χρονικά, πάμε Νοέμβριο 98. Η αγορά έχει αλλάξει πάρα πολύ από το 95-96. Έχει κατασταλάξει, ο κυρίαρχος είναι το PlayStation. Το Saturn έχει αποδυναμώσει, το Nintendo 64 κάπως στέκεται. Και σε ένα χρόνο θα σκάσει το Dreamcast. Οπότε αυτή την περίοδο πάμε σε μια χρονική στιγμή που το PlayStation 1 είναι ο αδιαφιλονίκητος νικητής. Τα μαγαζιά με τα games έχουν ανοίξει δεκάδες, η πειρατεία αρχίζει να χτυπάει αλίπητα με τα αντίγραφα και πλέον ο καθένας μπορεί να παίξει πολύ καλά ποιοτικά παιχνίδια σε αυτά τα μηχανήματα. Εδώ λοιπόν όμως έχει γίνει, καταρχήν η αλληλογραφία τότε πήγε στις τελευταίες σελίδες και βλέπετε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές αυτή τη στιγμή. Είναι ένα γράμμα το οποίο μου κίνησε το ενδιαφέρον και θέλω να το διαβάσουμε παρέα, όπως θέλω να δούμε και τις απαντήσεις, την απάντηση βασικά, συγγνώμη, του συντάκτη. Πάμε λίγο παρέα, αξίζει παιδιά. Ο Γιάννης ο Κεπελέκης λέει, τα video games παιδιά έχουν χάσει τη γοητεία τους. Πρέπει να πω ότι είμαι αναγνώστη σου from the very beginning, τεύχος 2. Εγώ ήμουν από το τεύχος 6. Αγοράζοντας επομένως όλα τα προηγούμενα σου τεύχη και διαβάζοντας όλα αυτά τα reviews για διάφορα παιχνίδια, έχω γίνει πλέον ένας ακόμα παρατηρητής και μάρτυρας της εξέλιξης των βιντεοπαιχνιδιών και των παιχνιδομηχανών. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως τοποθετείται ο φίλος. Μέχρι στιγμής η ιστορία πάει καλά, για να μπούμε όμως στο ψητό. Λογικά, σαν έμπειρος gamer, θα έπρεπε να χαίρομαι αφού μπορώ να έχω στην κατοχή μου μια παιχνιδομηχανή η οποία έχει δυνατότητα να μου δίνει καθαρά τρισδιάστατα γραφικά, ποιοτικό στερεοφωνικό ήχο και άψογο rendering. Να μην ξεχνάμε τα εντυπωσιακά φιλμάκια FMVs που παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όλα αυτά μας αποδεικνύουν ότι τα video games και οι κονσόλες αναβαθμίστηκαν εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Σωστός. Όπως ανέφερα πιο μπροστά, θα έπρεπε να χαίρομαι και αυτή την εξέλιξη, αλλά δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Τώρα θα μου πείτε, τι μας νοιάζει εμάς, αν δεν σου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια? Ίσως να μην μας ενδιαφέρει, αλλά ενδιαφέρει αρκετούς gamers εκεί έξω. Πολύ. Έχει δηλαδή ωραία ερωτήματα. Δηλαδή αυτό που θα δείτε που θέλει να καταλήξει για εκείνη την εποχή ήταν πολύ προχώ. Πάμε λίγο να το δούμε. Έχω αρκετούς φίλους που ασχολούνται με τα video games και όλοι έχουμε την ίδια άποψη. Τα video games έχουν χάσει τη γοητεία τους. Τα 3D γραφικά κυριαρχούν αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Ακριβώς φίλε μου. Κάτι που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Για να σας βοηθήσω περισσότερο, πριν 3 χρόνια παίξα την πρώτη μου παιχνιδομηχανή. Πριν 3 χρόνια. Το 1995. Άρα μπήκε λίγο καθυστερημένο στο παιχνίδι. Εγώ μπήκα το 90. Λοιπόν, μπορεί να είμαι πιο μεγάλος εγώ. Πήρε λοιπόν ένα Master System και από τα χέρια του λέει περάσαν σχεδόν όλες οι κονσόλες που άφησαν εποχή. Atari 600, Mega Drive, Game Gear, NES, Game Boy, ενώ τώρα είμαι κάτοχος ενός PlayStation.
Πριν αγοράσω το PlayStation, μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με την ιδέα των 30 διάμπειρων τίτλων, αφού όλα έδειχναν ότι θα ακολουθούσαν φοβερά παιχνίδια. Και για να λέμε το στραβό το δίκαιο, κάποια πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια αγγίζουν τελειότητα. Resident Evil 2, Wipeout 2007, Tekken. Συμφωνώ μαζί σου. Το λάθος πιστεύω είναι ότι η δημιουργία 3D παιχνιδιών από όλες σχεδόν τις εταιρείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παλαιοί gamers να νιώθουν μια νοσταλγία προς τα παλιά παιχνίδια και γενικότερα στο στυλ των παλιών video games. Πού είναι οι παλιές εποχές που καθόμασταν μπροστά στη τηλεόραση με τις ώρες για να ολοκληρώσουμε ένα επίπεδο του Super Mario, ενώ κάναμε άλλη τόση ώρα για να νικήσουμε τον boss του επίπεδου? Ποιος μπορεί να ξεχάσει το τελικό Golden Axe, το αιματηρό Splatter House ή το φοβερό New Zealand Story? Μιλάμε πάντα για διασκέδαση, για διασκεδαστικά παιχνίδια. Μην ξεχνάτε ότι τα video games δημιουργήθηκαν για να μας διασκεδάσουν και όχι για να μας τοποθετούν σε ένα άχαρο και έρημο 3D χώρο, αναγκάζοντά μας να κάνουμε διάφορα ανούσια πράγματα όπως να σκοτώνουμε τίγρες, αρκούδες και άλλες τέτοιες αηδίες ούτως ή άλλως ώστε να ολοκληρώσουμε ένα level. Ενώ μόλις τελειώσουμε ένα επίπεδο, το επόμενο θα έχει την ακριβώς ίδια πλοκή με το προηγούμενο, με αποτέλεσμα ο gamer να μην συμμετέχει εντελώς και να πηγαίνει μηχανικά. Για να γίνω ξεκάθαρος, προτιμώ να καθίσω να τελειώσω το Rygar για το NES παρά να παίξω Tomb Raider 2 με την πληθωρική Λάρα. Αυτή είναι η γνώμη μου για όλα αυτά τα video games της νέας γενιάς που λίγο πολύ στο ίδιο καζάνι βράζουν. Πιστεύω πως υπάρχει πάντα χρόνος για να βελτιωθούν κάποια βελτιωμένα πράγματα στο χώρο των video games, αρκεί να ανοίξουν κάποιοι τα αυτιά τους και να ακούσουν τι ζητούν οι gamers, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά διασκέδαση. Με μεγάλη εκτίμηση, Johnny X και Πελέκης. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω τα αστερόγραφα. Φίλε Γιάννη, τάσπασες. Αυτό που έγραψες το 1998 μέτρησε άσχημα. Αυτές οι ερωτήσεις σου και η τοποθέτησή σου για την gaming industry εκείνης της εποχής, που ήσουν ένας από αυτούς που αντί να βλέπουν κάτι θετικό, αμέσως σκεφτήκανε ότι χάνεται το νοσταλγικό που είχαν ήδη ζήσει τα περασμένα χρόνια με τα πιο απλά μηχανήματα. Φίλε μου, αυτή η ερώτησή σου και αυτό το γράμμα είναι διαχρονικό. Από μένα, από τον Νίκο, τον Colossal Hunter, παίρνεις πολλά congratulations. Γιατί σκέψου αυτά που είπες σε αυτή την εποχή, τι αντίκτυπο έχουν. Μιλάς για μεγάλα 3D παιχνίδια που απλά πρέπει να κάνεις κάτι για να το κάνεις. Βλέπε π.χ. τώρα Open World, Assassin's Creed, όλα τα ίδια. Το ίδιο νόημα, κυνήγα εκεί, πάρ' το collective, πιάσε την νότα, κάνε εκείνο, βρες το. Όντως, πού είναι αυτό το Super Mario World που έπαιζα Super Mario World για να βρω τα secret levels και να γουστάρω, που υπήρχε νόημα, που κάτι σου έκανε, σου ξεκλείδωνε το Star World στον ουρανό? Πού είναι παιχνίδια σαν το Sonic 3? Δεν ξέρω πόσα άλλα να πω. Είχες δίκιο από τότε. Ήσουν πάρα πολύ σωστός σε αυτό που είπες και δυστυχώς περάσανε 25 χρόνια από τότε και αυτό δεν άλλαξε. Εκατομμύρια δολάρια πέφτουν από τα studios για τεράστια παιχνίδια που πολλά ποντάρουν σε όμορφα visuals, αλλά σαν gamer και εγώ κοντά πλέον 30 χρόνια μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι δυστυχώς παίζουμε παιχνίδια για να παίζουμε, όχι σε όλα. Κάποια παιχνίδια δυστυχώς τα παίρνουμε απλά γιατί γίνεται hype, γιατί γίνεται trend, γιατί μας το λένε κανάλια, γιατί μας το λένε ομάδες, γιατί μας το λένε άλλοι. Δεν τα παίρνουμε γιατί έτσι θέλαμε, μας αναγκάζουν, είναι έτσι το industry. Και είχες απόλυτο δίκιο, φίλε Γιάννη, σε αυτό το γράμμα. Τα έσπασες και να δούμε και την απάντηση του Game Pro μετά από το δικό μου το intro. Φίλε Γιάννη, το θέμα που έθιξες είναι αρκετά σοβαρό. Αρκετοί gamers και μεταξύ αυτών και ο γραφών συμφωνούν με την άποψή σου. Με μια πρώτη ματιά, φαίνεται ότι όσο η τεχνολογία προχωρά στα games, τόσο τα games γίνονται πιο ρεαλιστικά και ξεφεύγουν από τα πλαίσια του παιχνιδιού και καταλήγουν σε τρόπο ζωής. Η διασκέδαση που σου προσφέρουν καταλήγει σε βίωμα, με αποτέλεσμα το τελικό συνέθισμα που σου αποπνέει να μην είναι τόσο διασκεδαστικό. Φαντάζομαι να προσπαθεί να περάσει ένα επίπεδο από ένα δύσκολο παιχνίδι και όσο και να προσπαθεί να μεταγραφέρει σε τέτοιο βαθμό που το παιχνίδι αυτό καταντάει ανυπόφορο, ξεφεύγει πλέον τα όρια τη πρόκληση και φτάνει τα όρια του εκνευρισμού. Το έχω ζήσει αυτό. Αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά το θέμα, θα δούμε πως υπάρχουν κάποιες διαφορετικές παραμέτρες. Η τεχνολογία προχωράει, εξελίσσεται και σίγουρα η στασιμότητα και η παλινδρόμηση δεν σημαίνει πρόοδος. Βάλε στο μυαλό σου τι παιχνίδι έπαιζαν το 1975. Το Pong. Οριζόντια του Βλάκη Μπίγες. Με τα σημερινά θαύματα όπως το Final Fantasy 7. Σίγουρα όμως υπάρχουν παιχνίδια που δεν έχουν να προσφέρουν πολλά πράγματα και κάνουν άσκοπη χρήση τεχνολογίας. Μας προσφέρουν surround ήχο, φωτιστικά εφέ, motion capture, artificial intelligence κτλ. Και δεν μας προσφέρουν το βασικότερο, που είναι το gameplay. Φίλε Γιάννη, το τελικό συμπέρασμα είναι πως τα παιχνίδια της σημερινής εποχής μπορεί να μην έχουν την ίδια γοητεία, γιατί οι προγραμματιστές των εκάστοτε software houses δεν δουλεύουν το ίδιο μεράκι. Οι ιδέες έχουν στερέψει, πρωτοτυπία σχεδόν ανύπαρκτη.
Βλέπω τους τελευταίους ρετουσαρισμένους τίτλους. Πείτε μου πόσο αληθινή είναι σε αυτά τα λένε. Πείτε μου τα remakes και τα remasters που βλέπουμε στην περασμένη γενιά. Είδαμε πόσα remasters, πόσα remakes και πόσα ανακοινώνονται συνεχώς. Οι ιδέες είναι λίγοι αυτοί που έχουν ιδέες, παιδιά, και τις εξαντλούν και κάνουν κάτι πρωτότυπο, κάτι καινούριο. Υπάρχει πολλή ανακύκλωση, αλλά να σας πω την αλήθεια, αυτή η ανακύκλωση δεν υπάρχει μόνο στα video games, υπάρχει παντού. Πόσα στη μουσική, σαν παράδειγμα, πόσο η Ιταλο, η disco ήταν 90's, η μουσική αναλώνεται συνέχεια σε remixes. Είναι παντού αυτό. Δυστυχώς ο κόσμος έχει στερηθεί δημιουργικότητας και ιδεών. Όχι πάντα, αλλά υπάρχει πολύ αυτό έντονο το σκηνικό. Άρα λοιπόν η κακή χρήση τεχνολογίας φταίει που εκφράζεται μέσω των παιχνιδιών και όχι τα παιχνίδια. Πολύ ωραίο γράμμα. Μου άρεσε γιατί είχε μια διορατικότητα αυτός ο Γιάννης και είδε πράγματα που όντως ισχύουν μέχρι τώρα. Γιάννη, αν τυχόν και δεις ποτέ αυτό το βίντεο, σχολίασέ μου ρε φίλε, θα χαρώ πάρα πολύ να δω το σχόλιο σου. Φεύγουμε από εδώ γιατί περνάει η ώρα και θα νομίζετε ότι θα βλέπατε συλλογές και θα βλέπετε απλά ένα περιοδικό και εμένα να μιλάω και περισσότεροι θα κάνετε skip το επεισόδιο ή pass να μην το βλέπετε, αλλά σίγουρα λέμε κάποια πράγματα εδώ που είναι καθαρά για νοσταλγούς. Λοιπόν, πάμε στο Nintendo World το νούμερο 6. Γιατί θα πάμε εκεί τώρα. Θα πάμε εκεί γιατί έχει κάτι αγγελίες, θέλω να τις δω λίγο γρήγορα. Πωλείται Super Nintendo, 2 χειριστήρια Super Game Boy, 17 κασέτες για SNES. Όλα μαζί σε αίσθητη κατάσταση. 145.000 δραχμές. Πολλά λεφτά. Με αυτά τα λεφτά έπαιρνες 98. Έπαιρνες και Saturn και PlayStation. Οπότε ο φίλος ήθελε να κάνει δουλίτσα. Πωλείται Mega Drive 1 με κασέτα και 2 χειριστήρια μόνο 15.000. Καλό deal. Ζητούνται τα εξής παιχνίδια, ένας φίλος λέει εδώ. Εν μεταξύ, προσέξτε τώρα, είδα ότι σε περιοδικό Nintendo παίζουν αγγελίες Sega. Πωλείται Sega Master System 3 Compact. Tectoid το σπάνιο, παιδιά. Speedy Gonzales Jungle Book και ένα τηλεχειριστήριο σε άριστη κατάσταση 13.900. Και τώρα για να βρεις ένα Master System 3 θέλεις χωρίς κουτί 100-120 ευρώ και με κουτί 150 έως 300 ευρώ αναλόγως κατάστασης. Πολλούνται οι κασέτες Super Mario 64 και Turok 64, μάλιστα. Τώρα λίγο γέλιο. Και πάμε να δείξουμε και ποιο τεύχος, έτσι. Είναι το τεύχος 5 Μάιο 98 του Nintendo World. Αγγελίες. Λοιπόν, είχα στείλει πολλές αγγελίες, όχι, είχα στείλει πολλά γράμματα, τουλάχιστον 5-6 φορές, 2 στο αλμανάκο και 3 στο Game Pro. Στο Game Pro δεν εμφανίστηκαν ποτέ τα γράμματά μου, είχα απογοητευτεί. Το Nintendo Club, επειδή ήταν καινούριο, συγγνώμη, το Nintendo World, επειδή ήταν καινούριο περιοδικό, πίστεψα ότι μπορεί να δημοσιεύαν ένα γράμμα μου. Και έστειλα ένα γράμμα με όλη την ματαιοδοξία και υπεροπτικότητα που μπορούσε να διακατέχει έναν 15χρονο. Και έστειλα λοιπόν ένα γράμμα και το δημοσιεύσανε. Α, το δούμε παρέα και να δούμε και την απάντηση του συντάκτη για ένα 15χρονο παιδί. Αγαπητό. Αγαπητό Nintendo World, πρώτα απ' όλα, όπα, πήγα να διαβάσω αλλού. Λοιπόν, αγαπητό Nintendo World, είμαι ένας αναγνώστης από το πρώτο τεύχος και από εδώ και πέρα κάθε μήνα θα είσαι στην επιλογή μου. Το περιοδικό με την πρώτη ματιά ξεχωρίζει από κάτι άλλο, μην αναφέρω τίτλους. Και φαίνεται καλή δουλειά του επιτελείου. Είμαι κάτοχος ενός SNES, NES και Game Boy. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, τι είναι το Pocket Monsters που έχει αναστατώσει την ιαπωνική αγορά? Τι μαλακίες ρώταγα. Πόσο θα κοστίζουν περίπου τα περιφερειακά Pocket Camera και Pocket Printer? Εντάξει, αυτό ήταν μια καλή ερώτηση. Δεν είχαν βγει ακόμα. Είχα Game Boy. Why not? Μου άρεσε αυτή η τεχνολογία. Ήθελα να ρωτήσω πόσο κάνανε. Για να ξέρω πόσο δεν θα τρώω στο σχολείο πίτσα με το κρυμμένο χατζηλίκι. 3. Το 98 θα παραχθούν νέα παιχνίδια για το SNES?
ήθελα PlayStation, το είδατε στο περασμένο τεύχος, σκότωνα Jaguar και Master System. Ήθελα PlayStation και είχα και μια ελπίδα, μήπως το SNES βγάλει παιχνίδια. Το Duke Nukem 64, ως φανατικός του Duke Nukem που το ξέρετε από άλλα επεισόδια, θα έχει passwords και υποστήριξη memory card ή θα πρέπει να αρχίζουμε από την αρχή κάθε φορά? Αυτό δεν ξέρω γιατί το έγραψα. Είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι να μην είχε έστω password, save ή save? Δεν ξέρω γιατί το έγραψα. Μην με ρωτάτε. Ιστερόγραφο 1. Μου αρέσουν αρκετά τα σχόλια για άλλες κονσόλες. Συνεχίστε έτσι. Το περιοδικό σας έχει ενοχλήσει αρκετά τα περιοδικά άλλων κονσολών. Η Nintendo όμως εκδικείται. Λοιπόν, αυτό Στέλιο Χαρίση, δεν θέλω να το διαβάσεις ποτέ. Αν δεν θέλω να το δεις ποτέ αυτό, γιατί θα με τρολάρεις. Γιατί ξέρεις ότι είμαι Sega fan τώρα και ξέρεις όμως ότι έχω γεννηθεί Nintendo βαμμένος. Αυτό μην το δεις, σε παρακαλώ. Και όλοι οι φίλοι που νομίζω ότι είμαι Sega fan, μην το δείτε αυτό. Πάμε πάλι. Η Nintendo όμως εκδικείται, έχω γράψει, παιδιά. Ιστερόγραφο 3. Όπου να είναι θα αποκτήσω το Nintendo 64, εκτός να το κερδίσω από εσάς. Ιστερόγραφο 4. Please print my letter. Νίκος Κορές, γαλάτσι. Και πάμε τώρα και στην απάντηση. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σου λόγια. Έχουμε την εντύπωση όμως ότι προσπαθείς να επηρεάσεις την κρίση μας. Δεν θα τα καταφέρεις όμως. Ίσως αν δοκιμάσεις να ισοκλείσεις επιταγή στο επόμενο γράμμα σου. Επειδή όμως ο λόγος του γράμματός σου δεν είναι ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, αλλά οι απορίες σου, προχωράμε μέσα σε αυτές. Λοιπόν, εντάξει. Πείτε μου στα σχόλια και εσείς τι θα απαντάγατε, δεν ξέρω. Όταν το είχα διαβάσει, ας πω την αλήθεια, είχα στενοχωρηθεί. Είχα νιώσει προδομένος. Πήγα να γλύψω ένα νέο περιοδικό. Και έφαγα πόρτα. Έφαγα δηλαδή μια απάντηση που δημοσιεύτηκε και ντράπηκα. Το θυμάμαι σαν χτες. Είχα κοκκινήσει όταν το διάβαζα. Και ακόμα τώρα γελάω, βέβαια. Λοιπόν, το Pocket Monsters είναι η παραλλαγή των ψηφιακών ζώων που είχαν κατακλείσει και την ελληνική αγορά πριν από λίγο καιρό. Απλά λόγω της μεγαλύτερης μνήμης του Game Boy μπορεί να έχουν περισσότερες λειτουργίες. Αυτό που κάνει επίσης τα αντιπαθητικά αυτά ζώα να διαφέρουν από τον ανταγωνισμό είναι η δυνατότητα που έχουν να συνδεθούν με το Nintendo 64 μέσω του 64 Drive Disc όταν αυτό κυκλοφορήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να διαβάσεις τα νέα του περιοδικού, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Αυτό το Pocket Monster ήταν κάτι σαν τα Tamagotchi που ήταν μια μόδα όσοι θυμάστε μετά τα Pokémon, που ήταν φορητά έτσι LCD μικρά μηχανηματάκια μπρελόκ κιόλας, που θεωρητικά ανέτρεφε σε ένα μικρό τέρας που ζούσε ουσιαστικά στην τσέπη σου μέσα σε αυτό το μηχανηματάκι, το τάιζες, το βάζεις να παλεύει. Ήταν γενικά μια μόδα της Ιαπωνίας που είχε γίνει και σε αυτό το Pocket Monster. 2. Δεν έχει γίνει ακόμα καμιά επίσημη ανακοίνωση από την Nortec, την επίσημη αντιπρόσωπο των προϊόντων της Nintendo στην Ελλάδα. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως που έχουμε λένε ότι το κόστος περιφερειακών αυτών θα κυμαίνει στη τιμή του Game Boy. Φυσικά, φίλε συντάκτη, γιατί αυτό το περιοδικό εδώ ήταν συνεργασία με την Nortec να προμοτάρετε τη φάση σας. Μην νομίζετε ότι δεν τα ξέρουμε αυτά, ή δεν τα μάθαμε αργότερα, ή δεν το είχαμε καταλάβει κι εμείς μικροί. Με την Nortec. Εκεί η κολλητηλίκια. Δεν το βγάζει τσάμπα το περιοδικό όπως έκανε η Touch με το Nintendo Club. Βγάλατε περιοδικό με πληρωμή. Και μας λέτε ποια είναι η Nortec. Ναι, την ξέραμε. Δικιά σας ήταν. Λοιπόν. Πάμε. Τρίτη απάντηση. Οι πιθανότητες είναι από πολύ λίγες έως ελάχιστες. Να κυκλοφορήσει Super Nintendo, δηλαδή παιχνίδι το 98. 4. Φυσικά και έχει στο. Περίμενε. Αν θα είχε save το Duke Nukem. Αυτό ήταν το γράμμα μου στο Nintendo World. Δεν ξέρω τώρα αν είχε απαντήσει αυτός ο κύριος εδώ που φαίνεται, που τρώει τα γράμματα. Μπορεί να είναι και αυτός. Αλλά. Εντάξει, ήταν φαν. Είχα στείλει ένα αστείο γράμμα. Πήρα και μια αστεία απάντηση. Και όλα καλά. Μακάρι να υπήρχαν περιοδικά να συνέχιζα να γράφω και άλλα γράμματα. Και να κάνω έτσι μια πιο ωραία σοβαρή κουβέντα. Φεύγουμε και πάμε σε κάτι στο τελευταίο παιδιά. Αυτό εδώ είναι το Pixel, το Next Generation, το τεύχος 144. Είναι το τελευταίο τεύχος του Pixel που βγήκε. Έχω την τύχη να είναι στη συλλογή μου. Από όσο μου είπε και ένας φίλος συνδρομητής, δεν ξέρω αν είναι, τέλος πάντων, είδα ένα σχολείο του πρόσφατα. Αν είναι να μπορέσω να το ανεβάσω για σκάν, γιατί δεν υπάρχει ούτε στα αρχεία της CompuPress ούτε στο Retro Greek Magazines. Εγώ το Retro Greek Magazines το μάθα πρόσφατα και ο άνθρωπος που έχει στήσει, παιδιά, αυτό το μεγάλο site
ο NCAR, ο Νίκος, από Θεσσαλονίκη από όσο ξέρω. Είναι φίλος του Φώτη του Μαυράκη που έκανα το Retro Computer Room Tour. Αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, έχει κάνει μια τεράστια δουλειά. Έχει σκανάρει περίπου 70.000 σελίδες. Έχει στήσει μια τεράστια database που είναι μια απίστευτη κληρονομιά και για τους παλιούς και για τους νέους. Όσοι δεν το γνωρίζετε, θα σας αφήσω πάλι το link να το δείτε. Υπάρχουν σχεδόν όλα τα περιοδικά εποχής, User, Pixel, πάρα πολλά περιοδικά, παιδιά, computer για όλους, PC Master, μια τρελή δουλειά. Λείπουνε κάποια μικρά τεύχη. Μπήκα και είδα ότι όντως λείπει αυτό, το τεύχος 144 του Pixel. Νίκο, αν με ακούς, θα μιλήσουμε βέβαια κάποια στιγμή από Facebook. Όποτε θέλεις να στο σκανάρω, να ανέβει να υπάρχει στην ρετρό κοινότητα. Πάμε να δούμε το γραμματάκι του στο τέλος. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Ηρωνία. Χαρτί για να στείλουμε συνδρομή, χωρίς να υπάρχει κάποια ειδοποίηση ότι αυτό ήταν το τελευταίο τεύχος. Γράμματα, γράμματα, κάπου είναι τα γράμματα. Οχ, μας έφυγε σελίδα. Αυτά είναι, σαν καράλι 2. Είδατε, παιδιά, αυτά τα περιοδικά θέλουν τρομερή προσοχή με αυτή την κόλληση. Κάπου εδώ είναι γράμμα. Να είμαστε... Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και τα τελευταία γραμματάκια. Λοιπόν... Για να δούμε κάτι. Περί Dreamcast και άλλο. Αγαπητό Pixel Next Generation, είσαι το καλύτερο περιοδικό στο χώρο video games. Το ξέρεις άλλωστε. Γι' αυτό το λόγο θέλω να μου απαντήσεις παρακάτω ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια σχολή στην Ελλάδα ιδιωτική ή κρατική, στην οποία να μπορείς να σπουδάσεις προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών? Αν δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε κάποιο στοιχείο, η Sega θα καταφέρει να μεταφέρει αυτούς για τα γραφικά, τον ήχο και το gameplay των Virtual Fighter 3 και Sega Rally 2 από τον Dreamcast? Δημοσιεύεται πως το Dreamcast θα έχει και τα στιγμή τα Windows Share. Αυτό σημαίνει πως το Dreamcast θα μπορεί να κάνει και άλλες δουλειές και ξανά τρέχει παιχνίδια. Θα είναι δηλαδή κάτι σαν PC κονσόλα? Με εκτίμηση, Τσεβδός Γιάννης. Φίλε Γιάννη, από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει διασχολή στην Ελλάδα. Από όσο έχουμε δει, λέει, το Dreamcast είναι ικανό για πάρα πολλά, για μεγάλα πράγματα. Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι η μεταφορά των παιχνιδιών που αναφέρεις θα είναι αντάξια του coin-op, και όντως ήταν αντάξια μεταφορά από τα coin-op στο Dreamcast. PC χωρίς πληκτρολόγιο είναι κομματάκι δύσκολο να γίνει. Βέβαια όμως ξέρουμε ότι βγήκε και πληκτρολόγιο και mouse και μπορούσε με τα online capabilities να σερφάρει στο internet κτλ. Μπορούσε βάσει του Windows 8 του λειτουργικού. Μετατροπή, λέει εδώ, Dreamcast σε υπολογιστή. Ζήτω το Nintendo. Αγαπητοί συντάκτες του Pixel, είμαι ένας καινούριος αναγνώστης, σας διαβάζω το πρώτο μας τεύχος δευτέρης περίοδου. Προτού μπω στο κύριο θέμα, για το οποίο και όλα σας γράφω, να σας πω τα συγχαρητήριά μου, μπλα. Λοιπόν, είμαι κάτοχος ενός PlayStation του Nintendo 64 και από τα συμβαζόμενα του γράμματος αφού κατάλαβα πως ο Dr. Orlando δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το μηχάνημα του Nintendo. Όχι, εδώ υπάρχει console war σε άλλο γράμμα τώρα τύπου. Λοιπόν, όσο και καλά λέει όμως τώρα να είναι εδώ, λέει, δεν μπορούν να φτάσουν την ποιότητα ορισμένων παιχνιδιών του Nintendo 64. Τα γραφικά και ο χειρισμός είναι δύο πράγματα για τα οποία μπορούν να υπερηφανεύονται οι κάτοχοι του Nintendo 64. Σε ένα σημείο του γράμματος του γράφει: αν καταφέρει ποτέ το Nintendo 64 να βγάλει γραφικά και ταχύτητα όπως το Tekken 3, εγώ θα μονάσω. Μάλλον ο φίλος θα πρέπει να αρχίσει να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το μοναστήρι, γιατί όταν το έγραφε αυτό, μάλλον θα γνωρούσε ότι η κονσόλα της Nintendo έχει τη διπλάσια δύναμη από την αντίστοιχη της Sony. 32 και 32, πόσο? 64. Όταν λοιπόν το Tekken 3 καταναλώνει στο έπακρο τις δυνάμεις του PlayStation, τότε καταναλώνει τις μισές από τις δυνάμεις του Nintendo 64. Λοιπόν. Τα πλεονεκτήματα, λέει, του CD, λέει, ok, συμφωνούμε, εδώ είναι μια αντίρρηση για να μην μας μιλάμε για ταχύτητα στο PlayStation, γιατί ούτε όταν αυτός περιμένει να φορτώσει το CD, στο Nintendo ήδη παίζουν. Λοιπόν, console wars, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι το Nintendo 64 είχε κάποιες καινοτομίες, όπως ας πούμε κατάφερε να χωρέσει κάποια παιχνίδια από το Resident Evil 2, ας πούμε, σε ένα cartridge, μηδαμινά loadings. Έγινε πολύ καλή δουλειά από κάποιες third party εταιρείες στο compression κάποιων παιχνιδών, όπως και το Turok κτλ. Είχε βγάλει πολύ καλά παιχνίδια, όπως το GoldenEye, τα Banjo, τα Donkey Kong, το Super Mario 64, ο Ocarina of Time, το πρώτο μου open world παιχνίδι, και Majora's Mask, και το, αυτό δεν μου άρεσε τόσο. Γενικά, με το Nintendo 64 έπαιξα και εγώ πολύ καλά παιχνίδια, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι με το PlayStation πέρασα πολύ καλύτερα από το N64. Βέβαια, δεν ήμουν και hardcore ήλα πορωμένο με το N64, αλλά οκ. Okay, ήταν ένα σεβαστό μηχάνημα. Beast Wars εδώ.
Εδώ κάτι για Beast Wars, εδώ είπαμε είναι η συνδρομή, Bloody Roar, κάτι τελευταίο, δεν βλέπω κάτι άλλο ενδιαφέρον, όχι, και εδώ σταμάτησα τα γράμματα, οπ, SNK και Sega εδώ τι είναι. Εκτός λέει από τη συμφωνία της SNK με τη Sega μάθαμε και άλλα ωραία νέα τα οποία σχεδόν να σας μεταφέρουμε. Η νέα κονσόλα θα λέγεται Neo Geo Pocket. Η εταιρεία δήλωσε πως όλη η τίτλη που θα φτιάξει το Dreamcast είναι συμβατή και με την κονσόλα χειρός της. Ελπίζουμε να δούμε και στην Ευρώπη το Neo Geo Pocket και θα σας ενημερώσουμε όταν έχουμε νεότερα. Neo Geo Pocket βγήκε σαφώς και Neo Pocket και Color μετά η συνέχεια του. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάνει premeditation, δηλαδή δεν είχα κάνει προετοιμασία τι θα δείξω. Έχω τόσα πολλά αλμανάκο που ξέρω και θυμάμαι φοβερές ατάκες και console wars ατάκες πιτσιρικάδων 10 χρονών να γράφουν στα γράμματα Nintendo Mania, Sega Mania, σας κατουράμε, σας δένουμε, είμαστε καλύτεροι. Απλά δεν μπόρεσα να κάτσω τώρα να τα βρω γιατί είναι πάρα πολλά και θέλω να ξεφύλισμα ένα-ένα και κάθε φορά που ανοίγω το αλμανάκο μου, όπως είδατε και εδώ, ανοίγει και χαλάει και μια σελίδα. Γενικά υπάρχει πολύ πλούτος και πολύ fun και εγώ το διασκέδασα τώρα αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να το διασκεδάσατε κι εσείς, να σας άρεσε. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια γιατί και άλλες φορές κάτι λέω να κάνουμε, να κάνω δηλαδή και να πείτε εσείς το ναι. Σας λέω να γράψετε, δεν γράφετε ποτέ. Γράψτε. Να κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος, να ψάξω λίγο έτσι πιο ωραίες ατάκες. Περιμένω να το δω στα σχόλιά σας. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Σω δεν άρεσε, εντάξει, τι να κάνουμε. Περιμένω το subscribe όσοι δεν έχετε κάνει, νέοι φίλοι του καναλιού. Και την επόμενη εβδομάδα να είστε tuned γιατί θα σας ανακοινώσω και ένα giveaway που θα κάνω για το κανάλι Χριστουγεννιάτικο. Θα δώσω κάποια δωράκια, δεν είναι κάτι πολύ extreme, είναι κάποιες αξίες, αλλά δεν θα δώσω ας πούμε τώρα και τι να πω, δεν θα δώσω κουτά το 32X. Θα δώσω ρε παιδί μου κάποια πραγματάκια για την αγάπη που μου έχετε δείξει σε αυτό το κανάλι που έχει κλείσει 2,5 χρόνια και έφτασε τους 2,000 συνδρομητές πρόσφατα. Ευχαριστώ πολλούς όσους με στηρίζουν, όσους αγαπάνε αυτό που κάνω. Η κοινότητα Console Hunter μεγαλώνει. Ξεκινάνε ήδη και με αναγνωρίζει ο κόσμος στον δρόμο. Μένω, μου στέλνουν σε φίλους μου. Α, εσύ σε έχει δείξει ο Console Hunter. Γενικά βλέπω ότι αρχίζει και με παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος που είναι διπλάσιος και τριπλάσιος από τους συνδρομητές του καναλιού. Ευχαριστώ όσοι ξοδεύετε το χρόνο σας για να νοσταλγήσουμε μαζί. Το κανάλι είναι εδώ, είναι δυνατό, είναι για να θυμίζει αναμνήσεις, νοσταλγίες κτλ. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Stay safe με το COVID-19. Έρχονται οι γιορτές και μην ξεχάσετε ότι έρχονται και κάποια πολύ δυνατά εορταστικά επεισόδια. Να είστε καλά όλοι φίλοι μου και τα λέμε σύντομα.